Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Κανένα δημοψήφισμα, κανένα δίλημα, καμία κρυφή ατζέντα. Να τελειώνουμε με αυτά. Το σενάρια για δημοψήφισμα ή εκλογές δεν είναι στο τραπέζι. Είστε κατηγορηματικός. Ούτε εκλογές, ούτε δημοψήφισμα. Ποιος ο λόγος να πάμε σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές? Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου. Είναι σενάρια τα οποία, εάν σκεφτεί καν ο Πρωθυπουργός να τα αναγγείλει σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα σε 3 ώρες από την ώρα της αναγγελίας, της συζήτησης δηλαδή, θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα, η πτώχευση θα επισυμβεί, η πραγματική και όχι η υποθετική, πριν η κατάρρευση του συστήματος του τραπεζικού και της οικονομίας, πολύ πριν φτάσουμε στην κάλπη. Μόνο και μόνο με την πιθανότητα να τεθεί αυτό το δίλημα και να πάρει απάντηση αρνητική. Αυτό το δημοψήφισμα έχει αργήσει 5 χρόνια. Πάμε κακά τα ψέματα ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ. Και νομίζω ότι είναι άδικο να τοποθετηθεί ο Έλληνας πολίτης απέναντι σε ένα τέτοιο δίλημα και να πρέπει να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Η απόφαση αυτή οδήγησε σήμερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Πιθανότητα να έχουμε capital controls ή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στο τραπεζικό σύστημα, πολύ απλά να σας το πω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παρά μικρός λόγος για οποιαδήποτε ανησυχία σε σχέση με τις τράπεζες. Ναι. Οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών είναι εγγυημένες. Χρεοκοπία τώρα μπορεί να μας βολεύει. Όχι. Μας καταλήξει το δικό σου δόγμα. Εσύ δεν είπες, θα κρυθούμε από την ιστορία. Στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Αυτό θα είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Και δεν το απευχόμαστε και δουλεύουμε για να μην γίνει. Διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει πιθανότητα χρεοκοπίας για την ελληνική οικονομία. Τις γέφυρες πίσω μας, τα γεφύρια πίσω μας, τα έχουμε εγκρεμίσει. Δεν έχουμε δρόμο επιστροφής. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Ουσιαστικά πάμε στην νεολιθική εποχή. Έτσι. Γι' αυτό διαφωνώ με την άποψη της εξόδου από την Ευρωζώνη. Αν υπάρχει ο κίνδυνος να πάμε στην δραχμή και σε μια καταστροφή που θα είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη από τη σημερινή. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, ναι.